για πραξικόπημα του Δημοκρατικού Κόμματος εναντίον του Τζο Μπάιντεν, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας την απόφασή του να αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα. «Οργάνωσαν πραξικόπημα κατά του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Τραμπ στο Fox News σε συνέντευξή του. «Μπήκαν και του είπαν, φεύγεις, είσαι πολύ κάτω στις κάλπες, 17 μονάδες νομίζω». Όπως αναφέρουν διάφορα δημοσιεύματα, ο Μπάιντεν δέχθηκε πίεση από υψηλόβαθμα στελέχη των Δημοκρατικών, συμπεριλαμβανομένης της πρώην Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνση Πελόζη, και του πρώην Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα, επίσης και από χορηγούς του κόμματος, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι από το γεγονός ότι ο Μπάιντεν ήταν πολλές μονάδες πίσω στις δημοσκοπήσεις. Μιλώντας στη New York Post και τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Ομπάμα δεν αντέχει τον Μπάιντεν και έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκδίωξη του πρώην αντιπροέδρου του από την κούρσα. «Τον πέταξαν όλοι και είπαν, ή θα βγεις καλά ή θα σε κυνηγήσουμε. Και αυτό έγινε και δεν είχε άλλη επιλογή. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό», είχε πει ο Τραμπ στην εφημερίδα. Ο Μπάιντεν, ο οποίος εκείνη την εποχή βρισκόταν σε καραντίνα στο σπίτι λόγω κορονοϊού, ανακοίνωσε την απόσυρσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν εμφανίστηκε δημόσια παρά μόνο 3 ημέρες μετά την ανακοίνωση και ενέκρινε την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις να θέσει υποψηφιότητα στη θέση του σε μια σύντομη ανάρτησή του στο X.